Στη συνέχεια, αφού τελειώσω με την επιλογή των δομικών στοιχείων και των ανοιγμάτων από τη βιβλιοθήκη μου, πηγαίνω πλέον να δώσω μορφή στις όψεις του κελίφους που έχω δημιουργήσει. Πολύ απλά, ανοίγω πάλι την κάτωψη του επιπέδου και προχωρώ στη δημιουργία των όψεων. Ορίζω πρώτα τη συνολική εξωτερική επιφάνεια. Επιλέγω εξωτερική τοιχοποιία. Δηλώνω ένα ύψος 3 μέτρα και καταχώρηση. Στη συνέχεια θα προσθέσω τα δομικά στοιχεία τα οποία αφαιρούνται από τη συνολική επιφάνεια, όπως είναι οι κολόνες, τα δοκάρια και τα ανοίγματα. Πάλι πολύ απλά με τον ίδιο τρόπο, ορίζω το μήκος της κολόνας, το ύψος και καταχώρηση. Επίσης το ορίζω την αφαιρούμενη επιφάνεια από την αρχική, τσεκάροντας το συγκεκριμένο κουτί και συνεχίζω πηγαίνοντας στην αποκάτω γραμμή και να προσθέσω το επόμενο δομικό στοιχείο. Τώρα θα πρέπει να ορίσω και τα δοκάρια που έχω, την πλάκα μαζί με την κρέμαση. Ορίζω το μήκος γραφικά. Επιλέγω το στοιχείο. Του λέω ότι είναι 50 πόντι, η κρέμαση μαζί με την πλάκα και σε ύψος 2,5 μέτρων. Και καταχώρηση. Και πολύ απλά εμφανίστηκε στην όψη μου. Με την ίδια λογική θα βάλω και το δοκάρι στη συνέχεια. Το επόμενο βήμα είναι να ορίσω τα ανοίγματα που έχω, την πόρτα της όψης και το παράθυρο. Η λογική παραμένει ίδια και δεν αλλάζει σε τίποτα. Ορίζω το μήκος του ανοίγματος, επιλέγω την πόρτα που έχω εισάγει για τη συγκεκριμένη μελέτη και πολύ απλά την τοποθετώ. Το ίδιο θα κάνω και για το παράθυρο. Ορίζω πρώτα το μήκος, επιλέγω τον τύπο παραθύριου που έχω διαλέξει, ορίζω το ύψος του, 1 μέτρο, και η ποδιά του είναι στο 1,20. Με την ίδια λογική συνεχίζω και δίνω μορφή και στις υπόλοιπες όψεις του συγκεκριμένου επιπέδου. Εάν τώρα υπάρχει η ίδια κατάσταση και στο από πάνω επίπεδο, πολύ απλά έχω την επιλογή να αντιγράψω όλο το επίπεδο και να κάνω επικόλυση από πάνω. Και έξοδος.